Κύριε Γλέζο, σας ακούμε. Άκουσα την αγαπητή μου Σοφία Βούλτεψη, αγαπητή μου όχι μονάχα γιατί είναι κόρη του καπετάνιου του Ελλάς Βούλτεψη και συναδέλφου μου δημοσιογράφου, αλλά και γιατί την έχω εκτιμήσει και προσωπικά. Και δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί αγνοεί ένα συγκεκριμένο γεγονός. Εάν δεν υπήρχε ο καλποθυνευτικός νόμος των 50 εδρών, θα είχε ή δεν θα είχε τη διαδηλωμένη κυβέρνηση? Δεν περιμένετε να αντιπαρατεθώ με τον Γλέζο που είναι σημαντική προσωπικότητα όμως για μένα. Εγώ έκανα, εντάξει, έκανα μία κριτική, ως προς αυτό δεν έκανα στο πρόσωπό του. Οπότε, κύριε Γλέζο, μια και σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα θέλετε να μας πείτε κάτι και για την επιστολή που στείλατε στον πρόεδρο Πούτιν, αλλά και για το πώς θεωρείτε ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να αντιδράσει σε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια και είστε ευρωβουλευτής πλέον? Ναι, είναι δύο διαφορετικά επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι ότι εάν φυσικά η κυβέρνηση, δικαίωμά της, θεωρεί, αναλαβαίνει όμως την ευθύνη, ότι δεν έπρεπε σε καμιά περίπτωση να τηρήσει την ίδια στάση που τήρησαν οι εταίροι της, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η απόλυτη ταύτιση στα θέματα της του προβλήματος της Ουκρανίας. Ένα, πώς είναι δυνατόν να υποστηρίζει κυβέρνηση φασιστική, η ελληνική κυβέρνηση, την ουκρανική κυβέρνηση, φασιστική κυβέρνηση είναι. Δεν λέω να πάρει τα μέρη στην πλευρά της Ρωσίας, αλλά δεν μπορεί να υποστηρίξει φασιστική κυβέρνηση. Δεν την υποστήριξε όμως. Αυτό δεν το δέχομαι σε καμιά περίπτωση. Μανώλη, και δεν την υποστήριξε. Δεν την υποστήριξε. Απλώς ακολουθεί την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ανήκει, και δεν μπορεί να κάνει τόσο μεγάλη στροφή μια χώρα. Αυτό είπαμε. Δεν είπαμε κάτι άλλο. Δεν υποστήριξε ποτέ ούτε φασίστες ούτε τίποτε. Ναι, αλλά δεν έκανε καμιά, έτσι, καμιά απλώς, διαφοροποίηση. Απλώς δεν μπορεί θέμα να αλλάξει την εξωτερική πολιτική μια χώρα έτσι με τόσο σύντομα. Για, ξέρω εγώ, για τα ροδάκινα. Θα βρει άλλη δεν λύση. Είναι για τα ροδάκινα μονάχα. Εντάξει, δεν είναι και για τα ακτινίδια. Είναι ο πρωτογενής τομέας οικονομίας. Είναι η αγροτική οικονομία. Μπορώ να μην μιλήσω. Ναι. Ο πρωτογενής τομέας που είναι η αγροτική οικονομία δεν είναι μονάχα το σήμερα, είναι και το αύριο. Είναι το μέλλον της χώρας. Θα λήξει το εμπάργκο έτσι κι αλλιώς, Μανώλη. Δεν ξέρω τι θα κάνει το αν λήξει ή δεν λήξει το εμπάργκο. Εκείνο που ξέρω είναι και το έχω αποδείξει, η μεν Δύση δεν θέλει ποτέ η Ελλάδα να γίνει χώρα αγροτικής οικονομίας, να αναπτύξει αγροτικής οικονομίας, και εμείς ως κυβέρνηση, σημερινή κυβέρνηση, της ειδικοματική κυβέρνηση, βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούμε, το τονίζω, δεν μπορούμε το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της χώρας, να το βασίζουμε σε μικροκομματικές αντιλήψεις. Επιτέλους, και απευθύνομαι και στη Σοφία και στη δικοματική κυβέρνηση, και λέω συνέλθετε. Μανώλη, άκουσες αυτό που είπα για την Κύπρο, ότι αν στηρίξουμε απόσχηση Κριμαίας αύριο θα μας κάνουν δημοψήφισμα στην Κύπρο? Γιατί δεν λέει Σοφία τότε στο αγόριο τμήμα και το κύριο που δεν το προβάλλει ποτέ η κυβέρνηση είναι η αποχώρηση των τουρκικών στρατιωτικών. Συμφωνώ μαζί σου, πώς δεν το προβάλλουμε κάθε φορά το λέμε αυτό. Και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό πάντα κάνετε το λέμε. Διαπραγματεύσεις χωρίς να πείτε. Όχι, καμία πάντα διαπραγμάτευση, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα η απόσυση. Μα πάντα κάνετε και την εσείς απόσυση, κάνετε την εφαρμογή των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων και μετά συζητάμε. Κύριε Γλέζο, αυτό δεν το προβάλλετε ποτέ. Κύριε Γλέζο, να πάντα ρωτήσω, το λέμε και στις συνομιλίες τώρα αυτό είναι. Οι Τούρκοι αυτό έχουν μπλοκάρει συνομιλίες γιατί οι Τούρκοι αρνούνται να πάρουν το στρατό. Ως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς θα λάβετε κάποιες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό πια επίπεδο, ούτως ώστε το να έχουμε μια ουσιαστική αποζημίωση στην Ευρωβουλή, και έχω ζητήσει για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν ζητούν την εφαρμογή των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Λέω τώρα όσον αφορά το κομμάτι των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που πλήττονται από το ρωσικό εμπάργκο. Θα αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες σε συνεργασία βεβαίως και με τις άλλες χώρες που πλήττονται? Αν αποτύχει η προσπάθεια που έχω κάνει, οπωσδήποτε
θα... Είχατε απάντηση από τον κύριο Πούτιν στην επιστολή που του στείλατε? Στο Σότσι παρατηρήσει ο άνθρωπος. Όχι, έκανε πάντως, στο Σότσι. Πήρε μεγάλη δημοσιότητα στην Ρωσία από ό,τι μας έλεγε ο Θανάσης Αυγερινός από την Μόσχα, η επιστολή σας, και ότι το Κρεμλίνο σκεπτόταν σοβαρά να σας απαντήσει. Δεν έχω τέτοια στοιχεία ακόμα, δεν τα γνωρίζω. Παρακολουθώ μονάχα δημοσιογραφικά το θέμα και όντως έχει δίκιο σε αυτά που λέει ο Αυγερινός, ότι υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση του ρωσικού λαού εν ονόματι της πρωτοπαράδοτης φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς μας να υπάρξει λύση. Κύριε Γλέζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας αυτή. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.